Γεια χαρά σε όλου! Θοδωρή ζεύρα εδώ με δεκάρα.gr και γκυτάρα τη γκυρα επεισόδιο νου 266. Ευχαριστώ πάρα πολύ όλου εσά για τη συμμετοχή σα σε όλα αυτά τα επεισόδια. Γράφετε πάρα πολλά σχόλια. Μιλάμε ότι κάθε επεισόδιο έχει 30, 40 και 50 σχόλια, που για μένα είναι το πιο σημαντικό. Προσωπικά δεν δίνω δεκάρα για τα views, δεν δίνω δεκάρα για του subscribers. Σα έχω ποτέ να κάνετε γραφή, ποτέ. Έτσι. Δεν με νοιάζει αυτό, δεν έχει καμία σημασία. Αυτά είναι περισσότερο για το Θεαθήνε. Με νοιάζει η συμμετοχή σα, το ότι γράφετε από κάτω, το ότι συμμετέχετε, το ότι μαθαίνουμε όλοι από όλου. Γι' αυτό είναι πιο σημαντικό. Ενώ ότι που θέλει να απαντηθεί το ερώτημά του, γράφει από κάτω, βλέπω τα πάντα, απαντάω σε όλα γραπτό. Όλα πλέον έχετε παρατηρήσει τι τελευταίε εβδομάδε, όλα ανεβάζω και shorts με G ερωτήσει, ένα τη εβδομάδα. Θα τα κάνω δύο, δηλαδή δύο shorts την εβδομάδα G ερωτήσει, ενό λεπτού και ένα full επεισόδιο με 15-20 λεπτά κάθε Παρασκευή. Οπότε ό,τι και να γράψετε και θα απαντηθεί γραπτός και θα απαντηθεί σε short εφόσον είναι κάτι για πιο γρήγορο και βέβαια οι ζουμερές ερωτήσεις που θα θέλουν λίγο πιο μπλα μπλα που θα βγαίνει περίπου 5-7-10 λεπτά κάθε ερώτηση θα γίνεται full επεισόδιο. Ευχαριστώ πολύ και πάλι. Ε, ο βίντεο που στέλνει να συμμετέχει γράφει την ερώτησή του. Το jump πάντα τρέχει. Από κάτω υπάρχει το, η playlist. Έχει ανέβει ήδη και ένα jump track. Το νούμερο 9. Όποιο παίξει, ανεβαίνει σε εσύ, παίζει ε, Jam reaction video. Και όποιο θέλει να συμμετέχει, βέβαια, δια τη παρουσία του, πια το έχω αλλάξει όπω είδατε, ε, δεν θα λαμβάνει μέρο σε τζί ερωτήσει, αλλά θα κάνω ένα αυτοτελές επεισόδιο για όποιον από σας θέλει να δείξει τη δουλειά του. Χωρί ερωτήσει κλπ. Απευθεία συνέντευξη, θα παρουσιάζετε το έργο σας, θα μιλάμε, θα λέμε ωραία πράγματα και θα την κατευθύνω εγώ την κουβέντα εκεί που πρέπει να πάει. Πέρα από την παρουσίαση του έργου σα, να πούμε και κάτι το οποίο να ωφελήσει όλου μα και να μάθουμε όλοι από όλου. Γι' αυτό είναι το πιο σημαντικό. Και βέβαια, mm -hmm. μεθόντικαθαράσταση.gr, κάθετο mm τζι -hmm. ερωτήσει, η σελίδα με πλήρε ευρετηρίο με όλα και τα 266 επεισόδια. Ευχαριστώ πολύ και πάλι. Και πάμε να δούμε τι πλημμυρέ ερωτήσει. Πρώτη ερώτηση. Γεια σου, Θοδωρή, και συγχαρητήρια για την καλή δουλειά στο βίντεό σου. Ευχαριστώ. Θέλω να ρωτήσω κάτι για εμά, του μουσικού που θέλουμε να ασχοληθούμε με αυτό επαγγελματικά. Ποια χώρα έχει τι κατάλληλε συνθήκε για να είναι κάποιο μουσικό ώστε να μπορεί να ζει από αυτό και να πληρώνεται κανονικά όπω κάθε εργαζόμενο. Φοβερή ερώτηση. Η ερώτηση του λόγου εκατομμυρίου. Και έχω μιλήσει και άλλε φορέ για αυτό το πράγμα. Και για μένα είναι από του πιο σημαντικού σκοπού που κάνω αυτά τα βίντεο να μιλάω για τέτοια ζητήματα. Για να μπορέσω να αφυπνίσω τον κόσμο. Γιατί πολλοί βλέπουν τα πράγματα όπω θέλουν και όχι όπω είναι. Δεν είναι κακό να ονειρεύεσαι, δεν είναι κακό να τα βλέπει όλα ωραία. Αλλά από εκεί πέρα υπάρχει και πραγματικότητα. Και εγώ είμαι εδώ για να λέω την πραγματικότητα. Τουλάχιστον τη δική μου πραγματικότητα. Πάμε τη σειρά. Καταρχά, λε ε, ποια χώρα έχει τι κατάλληλε συνθήκε για να είναι κάποιο μουσικό να μπορεί να ζήσει αυτό. Δεν υπάρχει απάντηση σε αυτό. Όλε και καμία. Και για να γίνω πιο συγκεκριμένο. Θα κάνω ένα υποθετικό σενάριο. Έτσι. Ποια θα έλεγε κάποιο είναι η καλύτερη αυτή τη στιγμή πόλη παγκοσμίω που όλοι οι σομπίζουν εκεί, όλε οι τέχνε είναι εκεί, η μουσική είναι εκεί, το σινεμά είναι εκεί και θεωρητικά θα υπήρχαν και οι περισσότερες δουλειές θα έλεγα η Νέα Υόρκη και το Λος Άντζελες λέω λάθος μάλλον όχι πάμε τώρα να το πάρουμε όμως και από την άλλη πλευρά Λος Άντζελες ας πούμε έτσι ξεκινάμε με το πιο βασικό για να πας να δουλέψεις εκεί χρειάζεσαι πράσινη κάρτα πως θα την πάρεις αυτήν έτσι κοστίζει δεν τη δίνουν σε όλους και υπάρχουν πολύ αυστηρέ προποθέσει στο migration για να μπορέσεις να εργαστείς εκεί νόμιμα πρώτον Δεύτερον μετά, το να πας σε μια τέτοια πόλη με ένα σακίδιο όπως έλεγε ο Μάνστιν που πήγα λέει το 80 κάτι, πήρα λέει ένα pair of jeans και τη φέντες από το κάστρι μου και πήγα το και πήγα σε όλους να βρω την τύχη μου, αυτά είναι παραμύθια έτσι. Μην μη πιστεύετε κανένα που τα λέει αυτά, ούτε ο Μάνστιν λέει την αλήθεια. Έτσι. Και ο Μάνστιν δεν πήγε εκεί αν δεν πήγε εκεί απρόσκλητος. Είχε μιλήσει από πριν με κάποιου, κάποιο τον κάλεσε, κάποιο του έταξε κάτι, κάποιο του εγγύθηκε κάτι, γι' αυτό και πήγε. Έτσι κι εσεί μην κάνετε το λάθος να πάτε σε μια τέτοια πόλη, ιδιαίτερα τόσο ακριβή και τόσο ανταγωνιστική, χωρίς να έχετε από πριν κανονίσει έστω κάποια interviews ή να έχετε κάτι χειροπιαστό το οποίο να μπορεί να είναι για το ξεκίνημα. Έτσι, το να πας σε μια τέτοια πόλη, τόσο ακριβή. Να πεις ότι πάω από το μηδέν, να ξεκινήσω, να αρχίζω να χτυπάω πόρτες, να βάζω αγγελίες ή να μπαίνω στη χρυσή ευκαιρία του Λουσάντζελες, λέω τώρα, και να αρχίζω να ψάχνω για δουλειά Πιστεύετε, δεν πρόκειται αυτό το πράγμα να σε βγάλει πουθενά. Το πιο πιθανό είναι να δουλέψει delivery ή σερβιτόρο ή κάτι άλλο παρά ε, μουσικό. Γιατί πολύ απλά σε τέτοιε πόλει όπου υπάρχει μεγάλη προσφορά δουλειά, θεωρητικά τουλάχιστον. Γιατί όλα τα πάντα είναι εκεί, είναι σίγουρο ότι υπάρχει και τεράστιο ανταγωνισμό και εκεί το πρόβλημα. Και επίση, όπου υπάρχει τεράστιο ανταγωνισμό, συνέβη υπάρχουν και τεράστιε τιμέ όσον αφορά τη ζήτηση τη κατοικία. Να δηλαδή, το να πα σε μια πόλη σαν το Λο και να μένει σε 12 τετραγωνικά σε μια σχετικά καλή περιοχή και να πληρώνει 2.000 δολάρια, δεν νομίζω ότι είναι εύκολο. Αν ότι πρέπει να έχει τουλάχιστον μια καβάτζα 20, 30, 40, 50 χιλιάρικα τσέπη, ώστε να πα εκεί να έχει για τα πρώτα σου έξοδα γιατί μπορεί να χρειαστεί 3, 6, 9 και 12 μήνε μέχρι να βγάλει το πρώτο σου μονοκάματο. Οπότε χρειάζονται χρήματα όλα αυτά. Βλέπει κάτι Τρελέ τιμέ στα σπίτια και αυτό το λέω γιατί το έχω ζήσει όχι εγώ ίδιο, φίλο μου, μου στον ευρύτερο έτσι, εργασιακό κύκλο μου έφυγε από εδώ. Έχω αναφέρει και το παράδειγμα του στο παρελθόν. Πήγε LA να κάνει και μαθήματα, να δουλέψει και στη σκηνή εκεί την jazz, -ο, rock, -ο, fusion, -ο, pop -ο, κλπ. Γιατί ήταν πάρα πολύ καλό μουσικό. 12 μήνε δεν έκανε τίποτα. Δυστυχώ, το μόνο που βρίσκεται δουλειά ήταν σε κάτι Greek ταβέρνα, μουζάκα, σαβλί, σουβλάκι, τζατζίκι και, και, παστίτσιο. Να βρει να παίζει εκεί, να κάνει κανένα μονοκάματο. Και περισσότερο ζητάγανε σερβιτόρου, πορτιέριδε κλπ. Ε, ήταν και φανίσιμο παρά μουσικού. Για άλλε δουλειέ, σοβαρέ δουλειέ εννοώ, σε σιωνάδε κλπ. Ούτε λόγο, γιατί δεν ήταν συστημένο, δεν είχε γνωριμίε, δεν είχε κανέναν. Οπότε απέτυχε πατάγοντα. Και έτσι λοιπόν γύρισε πίσω μετά από 14 μήνε συγκεκριμένα, είχε φάει όλο το κομπόδεμα και δεν κατάφερε τίποτα. Μιλάμε για πολύ ικανό τύπο, έτσι, πολύ παιχταρά, έξυπνο τύπο, δεν ήταν κανένα που πάει, κανένα μπουνταλά που δεν έχει τρόπου, δεν ξέρει να φερθεί, επαγγελματία, σωστό, ωραίο και όμω δεν τα κατάφερε. Γιατί πολύ απλά ήταν πολλέ οι αντικειμενικέ δυσκολίε και από ό,τι μου εξήγησε, ήθελε πάρα πολύ χρόνο για να μπορέσει να δικτυωθεί. Και τα λεφτά σωθήκανε. Έτσι. Αν πάτε τώρα, και θέλω να πω λοιπόν, ποια είναι η κατάλληλη πόλη, αν μπορεί από πριν να πα κάπου και να έχει κλείσει σίγουρη δουλειά, τότε να πα. Αν έχει μια πόλη στην οποία έχει κάποιου θείου, κάποιου συγγενεί, κάποιου οι οποίοι μπορούν να σου παρέχουν δωρεάν στέγαση και δωρεάν τροφή, τότε να πα. Γιατί έχει ξεκινά 10 μέτρα μπροστά από τον ανταγωνισμό. Γιατί θα μπορέσει άνετα να έχει κάπου να μείνει, θα μπορέσει να καλύψει τα πρώτα σου έξοδα, ε, δεν είναι το ίδιο να πα κάπου και να είσαι άγνωστο μεταξύ αγνώστων σε μια κουλτούρα τελείω διαφορετική από την ελληνική. Αντιλαμβάνεσαι τώρα από το, απ το Παγκράτη να πα στο Beverly Hills, υπάρχει μια διαφορά έτσι, όσον αφορά και την κουλτούρα και το όλο αυτό που μέχρι να συνηθίσει κλπ. Πάει από το χρόνο. Οπότε, εγώ δεν θα σου πω λοιπόν απάντηση του στήλη να πα σε αυτή την πόλη. Πήγαινε σε μια πόλη στην οποία κατά τη γνώμη μου θα μπορούσε πριν να έχει δικτυωθεί μέσω ίντερνετ εννοείται. στείλε. Σε, με LinkedIn, με οποιοδήποτε τρόπο εσύ θέλει, βρες δουλειέ, είτε διδάσκει, είτε παίζει, είτε οτιδήποτε. Είναι αυτό και έχει σχέση με την καλλιτεχνία, μια και για τέτοιε δουλειέ μιλάμε. Και από εκεί πέρα, αν έχει και κάπου να μείνει, κάποιο να σου παρέχει τα βασικά, τότε αυτό για μένα είναι το, πιο σημαντικό. Και δεν έχει σημασία ποια πόλη θα είναι αυτή ειλικρινά, εφόσον θέλει οπωσδήποτε να θίξει την Ελλάδα. Και το οποίο το καταλαβαίνω και είναι πολύ λογικό. Δεν είμαστε όλοι για όλα, έτσι. Υπάρχουν τόπ παιχταράδε οι οποίοι δεν μπορούν να προσαρμοστούν στην ελληνική πραγματικότητα, δεν μπορούν τα μπουζούκια, δεν μπορούν τα νυχτερινά κέντρα, δεν μπορούν τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί εδώ η δουλειά αυτή. Οπότε καλύτερα να πάνε κάπου έξω να δω την τύχη του. Αυτό έχω να σου πω. Ε, καλή τύχη. Δοκίμασε το, το πάντω, έτσι είναι σημαντικό. Και μόνο που θα πα έξω, θα γνωρίσει νέο κόσμο, θα δει άλλε κουλτούρε, θα δει άλλα πράγματα, θα σου κάνει πάρα πολύ καλό. Έτσι, εμένα π.χ. που τα πήγα Αγγλία να σπουδάσω, και εγώ τα πήγα εκεί, λέω θα μείνω εκεί. Σίγουρα δεν γυρίζω πίσω, καθόλου. Ούτε, ούτε, ούτε καν δεν τέριασε καθόλου με τον τρόπο ζωή εκεί. Δεν μ' άρεσε ο τρόπο ζωή εκεί. Το Λονδίνο είναι καταπληκτικό. Αλλά άλλο να είμαι εκεί φοιτητή ή τουρίστα και άλλο να είμαι και εργαζόμενο. Υπάρχει τεράστια διαφορά. Υπήρχαν κάποια πράγματα τα οποία μου ήταν αδιανόητο να τα χωνέψω. Και όσον αφορά ενίκεια, έξοδα, τρόπο ζωή κλπ. που βρήκα τόσο για, το δικό μου lifestyle ότι στην Ελλάδα θα ήταν πολύ πιο εύκολο να τα διαχειριστώ. Οπότε γύρισα πίσω και δεν το σε καθόλου. Το θέμα όμω είναι ότι πρώτα το δοκίμασα. Πήγα εκεί, έφαγα την κρυάδα, είδα πώ είναι και δεν έχω ταξιδέψει και αρκετά στη ζωή μου. Έχω δει και άλλε χώρε και μπορώ να καταλάβω ποια, ποια χώρα μου πάει και δεν μου πάει έτσι. Είναι πολλοί παράμετροι, ακόμα και ο καιρό. Αν πα πήγε να μείνει στο Μάτζεστερ που βρέχει 300 μέρε το χρόνο, λέω για παράδειγμα, και δεν αντέχει τη βροχή, δεν αντέχει τη συννεφιά κλπ. Αυτή η πόλη δεν κάνει για σένα κλπ. Αυτά έχω να σου πω. Δεν σου απάντησα εννοείται έτσι, γιατί δεν υπάρχει απάντηση. Όποιο σου πει την τάδε πόλη, το πιο πιθανό να στο λέει έτσι αποτύχει και ανεύθυνα. Έτσι είναι πάρα πολλέ παράμετροι και ένα το πιο σημαντικό είναι πόσο γρήγορα θα βρει δουλειά. Δεν γίνεται και να σε μήνε και μήνε και μήνε και να ψάχνει και στο τέλο να καταλήξει να κάνει άσχετα πράγματα. Γιατί άμα να κάνει κάτι άσχετο, κάτω και εδώ, έτσι στη χώρα σου. Και αφετέρου, αν αυτά που θα πληρώνει για να μείνει εκεί. Ανταποκρίνει στην πραγματικότητα. Υπάρχουν πολλέ οι οποίε είναι εξωφρενικά ακριβέ, δυσανάλογα ακριβέ με αυτό που προσφέρουν. Οπότε θέλει πολύ προσοχή. Αυτά και καλή επιτυχία σου έχουμε όλο ψυχα. Δεύτερη ερώτηση. Μπορεί να κάνει τέχνη και χωρί να έχει τεχνική. ή τουλάχιστον να έχει μια δική σου τεχνική. Αυτό που λε είναι πάρα πολύ σωστό. Μπορεί να κάνει τέχνη με οτιδήποτε. Το θέμα τώρα είναι άλλο όμω. Πώ το κάνει, για ποιου το κάνει και για πόσο θα το κάνει. Πάμε να το πάρουμε λοιπόν με τη σειρά. Καταρχά, η τεχνική δεν μιλάω μόνο τεχνική του στυλ παίζω μπουρου 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 πάνω πάνω τις κλίμακες, πάνω κάτω έχω κα... καλό δεξί, καλό αριστερό. Ας μην το συγκεκρινοποιήσουμε στην κιθάρα, ας το πάρουμε γενικά. Ένας άνθρωπος ο οποίος είναι σωστά καταρτισμένος, είτε έχοντας σπουδάσει, είτε έχοντας εξασκηθεί πάρα πολύ, είναι σίγουρο ότι έχει πολλά βασικά πλεονεκτήματα σε σχέση με τον ανταγωνισμό ή σε σχέση με αυτούς που δεν έχουν όλα αυτά τα skills. Θα σου πω ένα πολύ απλό παράδειγμα. Πάρε έναν κιθαρίστα, γιατί οι περισσότεροι είμαστε, ο οποίο έχει τι σπουδέ του, δηλαδή έχει θεωρητικό background. Γενικώ σκαμπάζει, καταλαβαίνει. Έτσι. Δεν ακούει κάποιο να μιλάνε μέσα στην ορχήστρα και του φαίνονται ξένε γλώσσε. Μπορεί να αντιληφθεί, έτσι, να ξέρει τα βασικά τη θεωρία, να μπορεί να ξεχωρίσει τα 9-8 από τα 4 4 να μπορεί να καταλάβει ποια είναι η διαφορά τη μυξολίδια να πει έτσι, να μπορεί να κρύβει τι αδυναμίε του, γιατί αυτό για να μπορεί να το κάνει απαιτεί καλή τεχνική. Και όταν λέω τεχνική, εννοώ εδώ πέρα απαιτεί αυτογνωσία και αυτό δεν εύκολο, έχουν όλοι. Έτσι. Αφενό. Αφετέρου μετά, σε ποιου απευθύνεσαι. Έτσι. Υπάρχουν όντω κάποια μουσικά επαγγέλματα. Π.χ. αν ένα τραγουδοποιό, λέω για παράδειγμα, και παίζει και κιθάρα παράλληλα, όντω δεν χρειάζεται να έχει πολλέ τεχνικέ αρατέ. Φτάνει να παίζει τα κορντάκια σου, φτάνει να. Έτσι, έχει ένα καλό δεξιά, ένα καλό ρυθμό, κάποιε βασικέ μελιωδιούλε και μπορεί και να επιβιώσει και έτσι. Είτε Συνοδεύοντα τον εαυτό σου, αν τραγουδά, είτε συνοδεύοντα έναν τραγουδιστή εφόσον γράφει για αυτόν, είτε να κάνει τα βασικά μέσα σε μια ορχήστρα. Οπότε να είσαι και συνθέτη και μουσικό και παραγωγό και να μπορεί να συμμετέχει και ενεργά και να μπορεί να έχει περισσότερε πηγέ εσόδων. Γιατί είναι πολύ σημαντικό να γράφει, να παίζει και να μπορεί να κάνει πολλά πράγματα ταυτόχρονα και να μπορεί να επιβιώσει. Ε, 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 αλλά από την άλλη, να ξέρω ότι όσο καλύτερο είσαι, όσο πιο πολλά ξέρει τόσο το καλύτερο για σένα και τόσο περιζήτητο στάσαι. Και δεν μιλάω και μόνο για την τεχνική από την άποψη ότι θα τα δαχτυλάξουν να βγουν πιο γρήγορα. Ενώ να ξέρει περισσότερα πράγματα. Φανταστείτε κάποιον ο οποίο είναι μεν όχι τίποτα φοβερό, ενώ δεν είναι ένα δεξιοτέχνη, αλλά ξέρει λίγο ακουστική κιθάρα, λίγο μπουζούκι, λίγο τζουρά, λίγο ξέρει να κάνει δεύτερα. Μπορεί να παίξει και λίγο κρουστά, μπορεί να παίξει και καχόν Φανταστείτε, μπορεί να παίξει και ένα πνευστό. Και υπάρχουν τέτοιοι έτσι δεν είναι σε τίποτα φοβερή, αλλά είναι σε όλα από καλή. Φανταστείτε ότι μπορεί να τέτοιο, πόσο περιζήτητος θα είναι σε μια ορχήστρα. Φανταστείτε σε ένα νυχτερινό μαγαζί να είναι κάποιο ο οποίο να μπορεί να κλείνει τρύπε και να είναι πασπαρτού. Έτσι. Μου θυμίζει έναν τύπο, δεν με βέβαιο το όνομά του, ο Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλο ή κάτι τέτοιο, ένα που λέει ένα ωραίο τραγούδι, ένα. που λέει την καταδίκη μου, δεν πλήρωσα τον νίκη μου κλπ. Και, βλέπω ένα τύπο ο οποίο παίζει 15 όργανα. Και είναι καταπληκτικό, έτσι. Τραγουδάει ωραία, γράφει ωραία, παίζει όλα τα όργανα, τα πάντα. Φανταστείτε ποιο δεν θα ήθελε ένα τέτοιο μουσικό του, έτσι. Είπα να παραδείγματο, και τη φωτογραφία του. Έτσι. Και, και τέλο είπα, ε, για πόσο. Δηλαδή, αντιλαμβάνεσαι ότι όταν κάνει κάτι το οποίο είναι πολύ συγκεκριμένο, χωρί να έχει π.χ. background θεωρητικό, να μην έχει φοβερή τεχνική κλπ., είναι πολύ πιθανό να μην σε βγάλει πολύ μακριά. Αυτό εννοχρονικά. Και να αναγκαστεί στο τέλο να καταλάβει την ανεπάρκειά σου σε μερικά πράγματα, γιατί υπάρχει και ανταγωνισμό και να αναγκαστεί να πα από την πεπατημένη οδό που θα χρειαστεί να βελτιωθεί και έτσι να βελτιώνεσαι. Αλλά αντιλαμβάνει ότι ένα άνθρωπο που ξέρει δύο πράγματα θα μπορεί να κάνει για κάποιο καιρό. Κάποια στιγμή μετά θα τον πάρουν καμπάρι και θα βγουν κάποιοι άλλοι καλύτεροι από αυτό και θα του πάρουν τι δουλειέ. Γιατί δεν είναι θέμα μόνο πόσο καλό είσαι εσύ, είναι και πόσο καλή είναι και οι άλλοι. Γιατί το επάγγελμά μα είναι απόλυτα ανταγωνιστικό. Έτσι. Από το πιο απλό πώ παίζει μέχρι από εκεί για του δασκάλου. Μπορεί να είσαι ένα πάρα πολύ καλό δάσκαλο μέσα σε ένα περιβάλλον με δασκάλων και να είσαι top. Κάποια στιγμή μετά να βγουν άλλοι που θα είναι πολύ καλύτεροι από σένα, πιο σπουδαγμένοι, πιο έξυπνοι, πιο τσαχπίνδε, με καλύτερο social media, με καλύτερο τέτοιο, και ξαφνικά να μην έχει δουλειέ. Λέω ένα παράδειγμα έτσι. Οπότε όλα αυτά εξελίσσονται και πρέπει και εσύ να αναπτύσσεσαι και εδώ και στα δαχτυλάκια σου και παντού. Έτσι να προσέχεις τι λες, να προσέχεις τι ποστάρεις, να έχεις ένα καλό, μια καλή στρατηγική. Έτσι, και αυτό είναι για με τεχνική και ταλέντο, ταλέντο λέει να κάποιος λέει να μπορεί να διαχειρίζει το ταλέντο σου. Έτσι. όλα αυτά είναι σημαντικά. Οπότε το άδειξο πήγα λίγο πιο μακριά από αυτό που είπες, αλλά λοιπόν μπορείς να κάνεις τεχνική όντως, και χωρίς να έχεις τεχνική και να έχεις τη δική σου, να το κάνεις, αλλά να ξέρω ότι αυτό δεν είναι σίγουρο ότι θα σε βγάλει και μιλάμε πάντα για επαγγελματισμό, έτσι δεν μιλάω για χομπίστες. Αυτά. Ε, Πάντω, εγώ το, αυτό που καταλάβει, κάνε αυτό το που μπορεί με τον τρόπο που μπορεί όσο καλύτερα μπορεί. Και ε, είναι πολύ σημαντικό να μπορέσει να πετύχει με τα δικά σου εφόδια παρά προσπαθώντα να αντιγράψει άλλου, να κάνει άλλου. Γιατί είναι πολύ πιθανό να αποτύχει και μάλιστα θα είναι διπλή αποτυχία. Γιατί, γιατί προσπαθεί να είσαι κάποιο άλλο και πίστευε ότι αυτό δεν θα πάει καθόλου καλά, το πιο πιθανό. Οπότε κάνει αυτό που μπορεί με τον καλύτερο τρόπο που μπορεί με τον εαυτό σου, να είσαι ο εαυτό σου, να είσαι το, η καλύτερη version του εαυτού σου. Έτσι. Και απλά έχει στο τον νου ότι να βλέπει και τον περίγυρο και να μπορεί να προσαρμόζεσαι και να βελτιώνεσαι παράλληλα για να μπορεί να είσαι επαγγελματία, να συζητάνε τι δουλειέ και να είσαι και ανταγωνιστικό. Αυτά και σου έχουμε καλή τύχη να ασχολείσαι επαγγελματικά με αυτό το, το επάγγελμα ή να σκέφτεσαι να το κάνει. Αυτό είναι το κλεισμένο επεισόδιο. 2.66. Ευχαριστώ πάρα πολύ που φτάσατε μέχρι το τέλο. Πολύ ωραίε οι ερωτήσει σα και προσπαθώ έτσι να τι στίβω και να τι τραβάω και λίγο περαιτέρω και να λέω και κάποια ωραία πράγματα τα οποία θεωρώ σημαντικά. Ελπίζω να σα άρεσαν οι ερωτήσει, να σα άρεσαν οι απαντήσει, να σα εκπαιδευτικέ, διασκεδαστικέ, να περνάτε ωραία. Θα τα μου στο επόμενο. Σα ευχαριστώ.